Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, δια το πνεύμα της Αγίας, πάντα παρόν και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και ζωής χορηγός, ευδέκες κύρωσος ημίν, καθάρισος μας τα πάση Κύριος, και σώσος ο Θεός της χάρης ημών. Αμήν. Διαβάζουμε μάλλον στην Εκκλησία, ακούμε ένα τροπάριο που το ξέρουμε όλοι. Λέει «Ο παρσόφους τους αλλής αναδείξας». Και βεβαίως είχαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι Άγιοι Απόστολοι, όλοι όσοι ο Θεός τους παραχώρησε, τη σοφία του Θεού. Όσοι ο Θεός παραχώρησε. Θησαυρισμένοι, λέει, την είχανε. Ως θησαυρό. Αυτή η σοφία, όπως λέγει μάλλον ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ούκαι έστι εκ του κόσμου τούτου, δεν είναι από αυτό τον κόσμο. Ο πολλής κόσμος έχει, να πω αυτό που λέγει μέσα ένας αρχαίος ποιητής, τραγωδός, για έναν μάντη της εποχής του που ήταν τυφλός στα μάτια, στο νου και στα αυτιά. Ο πολλής κόσμος έχει αυτή την ασθένεια και το λέγει ως εξής: τυφλός τα τότα στα αυτιά των δενούν και στο νου και, και στα όματα, τα ατόματα. Δυστυχώς. Ναι. Υπάρχει λοιπόν, επαναλαμβάνω, πολλής κόσμος που δεν βλέπει, δεν ακούει στα μάτια, στα αυτιά και στο νου. Και στο νου. Δεν καταλαβαίνει. Αυτό σημαίνει, δεν καταλαβαίνει. Ως προς τα θεία. Ως προς τα θεία. Γιατί ο Κύριος είπε ότι δεν είναι για κάθε άνθρωπο η γνώση του. Να, πριν προχωρήσω, θέλει κανείς έως εδώ να ρωτήσει κάτι? Δεν είναι ο Θεός για όλους? Ερώτημα. Για όλους. Αφού άνθρωπο επίησε. Και στη λέξη άνθρωπο δημιούργησε, δεν εξαιρείται κανένας από την πλάση του Θεού. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να γνωρίζουν τον Πατέρα τους. Εδώ στη γη που είμαστε, μέχρι και τα ζώα γνωρίζουν τη μάνα και τον Πατέρα. Επαναλαμβάνω, εδώ που βρισκόμαστε, έχουν γνώσει μάλιστα και τα μωρά που νεογέννητα δια της οσφρύσεως. Τόση είναι του Θεού η δημιουργία, ώστε η γνώση ακόμα και στην όσφρυση να υπάρχει. Υπάρχει και στην Εκκλησία μας.
Το γράφει όπως το λεφάς μια επιστολή, αλλά νομίζω είναι και μέσα στην λειτουργία ισοσμήν ευωδίας πνευματικής. Όταν μιλάει για οσμή ευωδίας, δεν αναφέρεται κυρίως εδώ, στη μύτη, αναφέρεται κυρίως στα αισθητήρια της καρδιάς. Έχει και η καρδιά, λέγει η γνώση. Αν πάμε στη διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου, λέγει «Δια του νοός, το μυαλό, γίνεται η πρόσληψη της γνώσης από τα βιβλία από την ακοή». Άμα σταθούμε έως εκεί, είναι απλή εγκεφαλική η γνώση. Δηλαδή, ό,τι διαβάζω, οπτικά περνάει στον εγκέφαλο. Αυτή η γνώση που στέκεται εκεί είναι εγκεφαλική. Δεν υπάρχει μόνο αυτή. Έως εκεί στέκει ο πολλής κόσμος και ζητάει να κατεβάσει το Θεό κάτω με τον εγκέφαλο να το γνωρίσει. Αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Σε εις δέδοτε, λέει η Αγία Γραφή. Δηλαδή, ο Θεός δίδεται και κατανοείται, γνωρίζεται από τον άνθρωπο τόσο όση καλή προαίρεση διαθέτει ο άνθρωπος. Τόση είναι η κατανόηση, όση καλή προαίρεση. Να το πω και αλλιώς, ρίγεις στο πηγάδι μία δακτυλίθρα και βγάζεις νερό μία δακτυλίθρα. Ρίγεις ένα κουβά, θα πάει σε ένα κουβά. Ρίγεις ένα βαρέλι, θα πάει σε ένα βαρέλι. Αλλά η διάθεση, και η διάθεση λοιπόν ποικίλει. Όση διάθεση έχεις, τόση θεία, αν θέλεις, γνώση θα λάβεις. Λέει, εις δέδοτε, σε εκείνους που δίνεται, με βάση την Αγία Θεία Προαίρεση, καλή προαίρεση που έχει ο άνθρωπος. Οι Άγιοι Απόστολοι που ήσαν κοντά στον Κύριο, προσέξτε να δείτε, έζησαν 3 χρόνια μαζί με τον Κύριο, πολύ στενά και μόνο στενά και κοντά, τα 3 χρόνια που ο Κύριος ως διδάσκαλος επορεύεται στα στρίμας και στα σοδούς, λέει, της Ιερουσαλήμ, στην Πεντάπολη, άντε και στη Συρία, πέρασε ο Κύριος όπου, από όπου περνούσε, ξεσηκωμός γινότανε, ξεσηκωμός. Βέβαια, το παραμικρό συμβαίνει έξω, και με τον αέρα βγαίνουν όλοι έξω να δουν τι κάτι συνέβη. Για σκέψου τώρα να περνάει ο διδάσκαλος που κατέχει από τον ουρανό και όχι μόνο να διδάσκει, και όπως λέει η Γραφή, ως εξουσίαν έχων. Τι σημαίνει αυτό, ως εξουσίαν έχων? Πώς θα δούμε. Αυτός ήταν, αυτό που δίδασκε ήταν δικό του και αυθεντικό. Παραπάνω από αυτό δεν υπάρχει άλλο νότερο. Δικό του ήταν, αυθεντικό. Με εξουσία δική του, δεν έχει διαταγή πουθενά παρά μόνο τον εαυτό του. Άλλωστε, είναι και ήταν τότε και θα είναι η πηγή της γνώσεως ο Κύριος. Είναι η πηγή που γεννάει τη γνώση. Τελείως. Δεν θα βρούμε αλλού πηγή τόσο καθαρή. Τα νερά είναι ολοκάθαρα. Πας οπίνων εκ του είδετος τούτου, λέει, αυτός που πίνει από τον νερό που πίνουμε τώρα εμείς για να ξεδιψάσουμε, πάλι θα διψάσει.
Αλλά πίνουν εκ του ύδατος, αλλά εκείνος που πίνει από το νερό που εγώ θα του δώσω. Ουμή διψήσει στον αιώνα. Δεν θα διψάσει στον αιώνα τον άπαντα. Άλλωστε δεν ήταν δυνατό να μην συμβαίνει αυτό στους Αποστόλους και στους Αγίους. Δηλαδή να πιούν και να μην έχουν ανάγκη από νερό άλλο για να πιούν, για γνώση. Τέτοια ήταν η δύναμή του, ώστε και τη ζωή τη θυσιάζανε για το νερό εκείνο, για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και τη δύναμή τους. Διάβαζα τώρα στο Συναξάρι για ένα αυριανό Άγιο, τον Κόνωνα. Μου έκανε εντύπωση ο βίος του. Λέγει, οι γονείς ήταν ειδωλολάτρες. Έλαβε τη γνώση, προσέξτε το καλά, η λογική, stop, δεν φτάνει για να το καταλάβουμε. Κάνουμε αποδοχή, εγώ έχω κανόνα στη ζωή μου, και παρακαλώ τον Κύριο γι' αυτό, ό,τι καλό ακούω, μα που η λογική δεν έχει τις δυνατότητες να το φτάσει, και ούτε θα το φτάσει, γιατί η λογική χρειάζεται για να αντεπεξέλθουμε τις ανάγκες της ζωής, αυτή η λογική που έχουμε τώρα, για να διαβάζω κάτι, να μαθαίνω, για να διαλέγουμε με τον άλλον, να συνεννοούμε και ούτω καθεξής. Όμως τα άνω, η λογική αυτή δεν τα φτάνει. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται αποδοχή δια της καλής προαιρέσεως και υποδοχή μες στην καρδιά. Έτσι προκόβει ο άνθρωπος πνευματικά. Επαναλαμβάνω, ό,τι και να διαβάσει ο άνθρωπος από τα θεία, μόνο θα περάσει στον εγκέφαλο αν σταθεί σαν γνώση. Αν προχωρήσει και πει, σε παρακαλώ δώσε μου τόσο δα λίγο Πνεύμα Άγιο για να νιώσω, όχι να καταλάβω, τη δύναμη του λόγου που εσύ έσπηρες στη γη, που εσύ παρεχώρησες να καταγραφείς τις γραφές μέσα. Κοιτάξτε, θα αναγκαστώ να επικαλεστώ μια πραγματικότητα που την συναντάμε, αλλά που χρειάζεται να την προσέχουμε όταν τα ακούμε. Ανταμώνει μετά την Ανάσταση ο Κύριος Λουκά Κλεόπα και από Ιερουσαλήμ Εμαούς πηγαίνανε. Οι δύο Απόστολοι πηγαίνανε για Εμαούς και συζητούσαν καθοδόν οι Απόστολοι και παρεμβάλλεται ο Κύριος μετά την Ανάσταση, επαναλαμβάνω, και τους ανοίγει συζήτηση και στο διάλογο μέσα είχαν το θέμα των ημερών, ότι συλλάβανε τον Κύριο, το σταύρωσαν τον Κύριο, ότι το θάψανε τον Κύριο κλπ. Αλλά δεν τους πήγαινε στο μυαλό ότι ο Κύριος ήταν εν ζωή δια της Αναστάσεως, αφού είναι και η πηγή της ζωής. Δεν τους πήγαινε στο μυαλό. Όμως, ας πάμε λίγο στο τέλος. Στο τέλος που τον κάλεσαν και στο σπίτι και πήρε και ευλόγησε τον Άρδο, εκεί καταλάβανε στο τραπέζι που το ευλόγησε, ο Κύριος
Τους άνοιξε τα μάτια, λέει. Τους άνοιξε τα μάτια. Και συμπλήρωσε ή ο ένας ή και ο άλλος. Γι' αυτό μας έκαιγε η καρδιά στο δρόμο, λέει. Ουχή και ομένη είναι η καρδία ημών εν διωδώ. Δεν μας έκαιγε η καρδιά, λέει, στο δρόμο, λέει. Να μην καταλαβαίναμε τα ο Κύριος. Γιατί το λέω αυτό? Δεν θα φτάσει ποτέ η λογική από μονάχη της ούτε ένα πολλοστιμόριο, ούτε ένα εκατομμυριοστό από τη γνώση του Θεού να καταλάβει αν δεν θέλει. Αντίστροφα, μπορεί να θησαυρίσει πλήθος γνώσεων. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, θησαυρισμένη είναι η θησαυρή της γνώσεως μέσα μας. Έχουμε, λέει, έχουμε το θησαυρό της γνώσεως, θησαυρισμένο, προσέξτε πως το λέει, ενοστρακίνης σκεύεση. Έχουμε, λέει, τους θησαυρούς του ουρανού, εδώ μέσα στα οστράκινα σκεύη, το δικό μου σκεύος που είναι από κόκαλα, οστράκινο, 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 οστράκινο. Έχουμε, δηλαδή, τον Κύριο της δόξης που είναι η πηγή της γνώσεως και της ζωής μέσα μας. Και φωνάζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει, καταλάβετε το. Αυτός είναι μέσα μας, αυτός είναι η ζωή μας, αυτός μας κινεί, αυτός μας κάνει και υπάρχουμε. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και έσμεν. Αυτός είναι που όλα τα παρέχει. Όλα. Γνώση, λοιπόν, προσέξτε το τι λέμε. Δεν κολλάει στη λογική μας δια της αναγνώσεως η γνώση του Θεού. Με κανέναν τρόπο. Μόνο είπαμε, το είπαμε με καλή διάθεση. Ναι. Άμα δεν είναι κατασκευασμένη δηλαδή η λογική από μόνη της σε οποιοδήποτε άνθρωπο και που δεν έχει καλή προαίρεση, που δεν είναι ταπεινός, έστω και δεν περνάει. Δεν είναι κάτι το όνειρο να τον αγγίξει. Δεν περνάει ούτε τίποτα. Δεν περνάει. Λόγω κατασκευής του ανθρώπινου νου. Ούτε. Άμα σκύψει ταπεινά και πει εγώ αδυνατό, εσύ μπορείς, τελείωσε το θέμα. Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει. Σκύβουμε ταπεινά το κεφάλι κάτω. Άλλωστε, δεν είναι Θεός, προσέξτε να το πω, της γνώσεως, της αποκαλύψεως. Αποκαλύπτεται και έτσι γνωρίζεται. Οι Απόστολοι πήραν αποκαλύψεις για τη θεότητά του. Παραλαμβάνει Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Και πάνε στο όρος Θαβόρου. Και τους έχει εκεί και μπροστά στα μάτια τους βλέπουν, αν είναι δυνατόν να είναι τα μάτια μόνο τα ανθρώπινα, αλλά είδαν όμως τον Κύριο της δόξης να έχει το πρόσωπο λαμπρό σαν τον ήλιο, λέει. Τα ηματιά του λευκά σαν το χιόνι. Παρά τα αυτά, παρότι είδαν αυτό το εξαίσιο λαμπρό θέαμα, εν ώρα προσευχής, εν ώρα προσευχής, ενώ το είδαν, ο Πέτρος λέει, Κύριε, να μην φύγουμε από εδώ, ανθρώπινο το μέτρο αυτό, να κάνουμε μία σκηνή για σένα, μία σκηνή για το Ηλία και μία σκηνή για το Μωυσή. Και να μην φύγουμε καθόλου από εδώ. Εντελώς ανθρώπινο. Η λογική. Εδώ λειτουργεί η λογική. Η απλή λογική. Όταν όμως κατεβαίνει το Θείο Πνεύμα, αλλάζουν τα πράγματα εντελώς. Είναι θείο το γεγονός, ασύλληπτο. Και θα πει κάποια στιγμή, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Έτσι είναι.
είναι μόνο δια ανοίγματος της λογικής από το Άγιο Πνεύμα, αφού η υποδοχή που έχουμε εδώ είναι καλή. Μιλάμε τώρα με λόγια ανθρώπινα, δεν συλλαμβάνονται και αυτά τα παιδιά στο μυαλό το ανθρώπινο. Πώς θα το κάνουμε? Είναι ο τρόπος που πρέπει να επικοινωνήσουμε. Αυτά τα πράγματα είναι θεία και αποκαλύπτονται. Λέει ένα παράδειγμα εδώ, καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Κοινώνησα, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Είχα ανέβει στα κατουνάκια ψηλά, σε μια εκκλησία που έμπαζε αέρα παντού και ήταν βαριχήμωνο. Είχα λιώσει από την νηστεία, δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου και με περόγιαζε σε όλη τη Θεία Λειτουργία το κρύο. Τελειώνει η Θεία Λειτουργία, όχι καλά καλά, με τα φόβου Θεοπίστεως, αγριμία έγινε βέβαια, κοινωνεί σώμα και αίμα Κυρίου. Και δίνει περιγραφή ο ίδιος. Μέσα πέρασε φωτιά χωρίς να το καίει και φως, σκοτάδι νύχτα ήταν λέει, που έλαμψε λέει όλο το περιβάλλον. Δεν κρύωνα λέει τότε, είναι μέτρα αγιοσύνης εκεί. Εκεί είναι μέτρα αγιοσύνης. Εμείς πάμε, κοινωνάμε και επειδή δεν έχουμε τα αισθητήρια του Αγίου Παϊσίου, της ψυχής εννοώ, δεν έχουμε τα αισθητήρια αυτά. Τα αισθητήριά μας είναι πολύ πολύ μικρά. Πάρα πολύ μικρά. Και ίσως καθόλου. Ε? Και ίσως καθόλου. Όχι καθόλου δεν γίνεται. Κάτι έχουμε. Κάτι. Αυτό είναι ακραίο σημείο. Ας το πούμε και έτσι. Εν πάση περιπτώσει το καθόλου θα μας βγάλει έξω από εδώ πέρα. Τώρα κάτι παίρνουμε εδώ μέσα. Εν πάση περιπτώσει. Τα ανθρώπινα μέτρα αυτά. Έφυγε λέει, πήγε στο κελάκι του, έλαμπε η νύχτα είχε γίνει ημέρα και ο δρόμος ήταν ζεστός όλος. Μέσα σε βαριχήμωνο. Περιγραφή στο βιβλίο περί προσευχής στόχη. Κάπου εκεί το έχω διαβάσει. Θέλω να πω, τούτο εδώ δεν θα φτάσει ποτέ μονάχο του με τον ρυθμό το δικό του να καταλάβει τα θεία. Είναι έξω από τα θεία. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα εξορίστηκαν από το Παράδεισο, σταμάτησε η Θεία Λογική. Όσο ήσαν στο Παράδεισο υπήρχε επικοινωνία με το Θείο. Συνομιλούσαν, είχαν συναστροφή με το Θείο. Έφτασε το κλάσμα του δισεκατομμυριστού του δευτερολέπτου να υψωθεί λογισμός μόνο. Σε δευτερόλεπτο δεν περιγράφεται και να γίνει πτώση. Και να έρθει ο Κύριος εν ομοιώματι ανθρώπου, ο Χριστός δηλαδή, να γεννηθεί και να γίνει άνθρωπος και να δείξει ότι αυτός είναι ο δρόμος για να ανεβείτε. Να ταπεινωθείτε όπως ταπεινώθηκα εγώ. Όπως ταπεινώθηκα εγώ. Το θέμα μας είναι, θέλω να το καταλάβετε καλά, ουδεμία γνώση ανθρώπινη, όσο μεγάλη και αν είναι στον κόσμο αυτό, δεν θα μπορέσει να καταλάβει μονάχη της, το λέω μονάχη της η γνώση, ούτε ένα ελάχιστο από τα θεία νοήματα του Ευαγγελίου. Θα είναι απέναντι τα νοήματα και η γνώση απέναντι. Φωνάζει ο Απόστολος Παύλος καθαρά, πολύ καθαρά. Η γνώση η ανθρώπινη φουσκώνει τον άνθρωπο, το κάνει σαν παπαγάλο, φυσιή, δηλαδή εγωιστή, η απλή γνώση. Πώς να περάσει εκεί μέσα η θεία γνώση? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για να περάσει πρέπει να πάνε στην πάντα τα εμπόδια που η λογική προβάλλει και λέει «Α, αυτό δεν γίνεται, α, το άλλο δεν γίνεται». Και θέλω να πάω στον Άγιο που δεν συνέχισα. Λέγει λοιπόν ότι τον Άγιο τον Αυριανό που θα γιορτάσουμε,
για να καταλάβουμε αυτά, ότι η ελογική δεν τα κρίνει. Είπα το Σεμαούς, αλλά από και τούτο όμως. Τον δίδαξε, λέει, τα χριστιανικά νοήματα ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Όχι άνθρωπος. Τον βάπτισε ο Αρχάγγελος και το κοινό είσαι Αρχάγγελος. Τον Άγιο τούτο. Και οι γονείς, λέει, τον πάντρεψαν, αλλά αυτός, αφού ήταν θεοφώτιστος, έπεισε και τη γυναίκα του να παρθενέψουν. Πιάνετε στη λογική του ανθρώπου τώρα, για πέστε το εσείς. Πώς πιάνετε αντρόγυνο με παρθενία? Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν τα χωράει αυτά η λογική. Εκεί μιλάει ο Θεός. Όπου Θεός βούλεται, νικάτε φύσεως τάξης. Θα βάλουμε τα πράγματα στην τάξη. Αυτό η λογική είναι για άλλα, η ανθρώπινη, και η θεία λογική είναι για άλλα. Ναι, ανθρώπινη γνώση, ναι, στην ανθρώπινη γνώση, δεν λέμε όχι, χρειάζεται, αλλά άμα προσπαθήσει μόνη της να πλησιάζει τις πύλες της άνω γνώσεως, θα λυγίσει και θα πει ή θα πει δεν μπορώ, έλα, οπότε είναι καλό, ή θα πει δεν υπάρχεις. Στο Θεό. Θα πει δεν υπάρχεις. Θα πει αυτό που είπε ο επιστήμονας που είπε τηλεόραση. Λέει, το άκουσα εγώ. Το δείξανε στο καρότσι επάνω. Ναι, και είπε, έψαξα αλλά δεν τον βρήκα. Με ποια δύναμη, βρε άνθρωπε. Αυτόν που δεν χωράει πουθενά. Θέλεις να βάλεις τη λογική σου μέσα. Έχεις απέτηση. Είναι δυνατόν ποτέ? Μας θυμίζει τον Ιερό Αυγουστίνο. Ο Ιερός Αυγουστίνος ήταν έτσι σαν το επιστήμονα εκείνον. Στην νιώτη του. Γνώσεις είχε πολλές, γιατί άμα διαβάσει τα βιβλία θα δείτε ωραία τα βιβλία. Όμως Θεό μέχρι μια ηλικία δεν γνώρισε, γιατί ζούσε την αμαρτία. Η αμαρτία είναι το σκοτάδι, ο Θεός είναι το φως. Δεν μπορεί τα δύο αυτά να συντεριάσουν. Λέει, φως και σκότος ποτέ δεν πάνε μαζί. Ή φως ή σκοτάδι. Οπότε είχε την περιέργεια και την αυτή. Θεός μακριά από αυτό. Ναι. Πήγαινε, λέγει, στην παραλία και όπως περνούσε την παραλία βλέπει ένα μικρό παιδάκι να παίζει στην παραλία, να έχει ανοίξει ένα λακκουβάκι και με ένα κουβαδάκι να πάει στη θάλασσα να παίρνει νερό. Όπως παίζουν τα μικρά παιδιά. Του ρωτάει, τι κάνεις εκεί πέρα, του λέει. Εδώ, λέει, θέλω να διάσω τη θάλασσα, αλλά στο λακκουβάκι μέσα, λέει. Λέει, δεν είναι, ρε παιδάκι μου, αυτό δυνατολός, θα είσαι δική μας γλώσσα για να μπορούμε να έχουμε συμμετοχή βιωματική. Δεν είναι δυνατόν να διάσεις τη θάλασσα και βάσεις μέσα, το καταλαβαίνεις, του λέει. Λέει, ο νέος χωρίς Θεό Άγιος τότε, και γυρίζει και του λέει το παιδάκι, και εσύ με το λακκουβάκι σου αυτό που είσαι εδώ, πώς θα χωρέσει τον ωκεανό της θεότητος, του λέει. Είναι δυνατόν να χωρέσει, του λέει, και χάθηκε. Και τότε κατάλαβε ότι ο δρόμος που περπατούσε για να φτάσει στο Θεό ήταν ο ανάποδος. Ανάποδα δεν πάμε για να βρούμε τον Θεό, όπως το θέλει ο Θεός. Άλλωστε λέει, τι ωραία το σύμβολο της πίστεως. Ο Θεός Πατέρας είναι φως. Ο Υιός που γεννήθηκε χωρίς χρόνο, άχρονα, και αυτός φως. Και το Άγιο Πνεύμα φως. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Φως λοιπόν ο Θεός, φως ο Υιός, φως το Άγιο Πνεύμα, μία θεότητα, τρία πρόσωπα, είναι το φως, το φωτίζον πανάνθρωπον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Όμως άνθρωπο που θέλει Θεό για να φωτιστεί. Όμως άνθρωπο που θέλει Θεό για να φωτιστεί.
Συνεπώς, λέει, ρωτάει ο Πιλάτος. Του λέει, «Συ είσαι ο βασιλιάς του Ιουδαίου?» Του λέει, «Εσύ λες ότι είμαι?» Και το ομολογείς κατά έναν τρόπο. Άλλος Ευαγγελιστής λέει, τον ρωτάει ποιος είναι και απαντάει, «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και εκείνος που γνωρίζει την αλήθεια, γνωρίζει και τον Πατέρα μου. Γνωρίζει και το Αγίο Πνεύμα. Εκείνος που γνωρίζει την αλήθεια. Θέλω να νιώσουμε στο είναι μας ότι η καταγωγή μας είναι από τον Πατέρα που είναι φως, από τον Υιό που είναι φως και από το Άγιο Πνεύμα. Και ότι δεν είναι μόνο προνομιούχοι οι Άγιοι Απόστολοι, γιατί αν σταθούμε ως εκεί, δεν υπάρχει ή δεν υπήρχε λόγος να τους πει «Πορευθέντες κηρύξατε πάντα τα έθνη». Πηγαίνετε να κηρύξετε, δεν υπήρχε λόγος να πει, βαπτίζονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε Πνεύμα Άγιο, έχουμε Αγία Τριάδα μέσα, φώτα τρία. Αυτά κάνουν τη δουλειά τους για να μας οδηγήσουν στη σωτηρία. Μας ανοίγουν, μας έχουν ανοίξει, μας ανοίγουν, γιατί αυτά είναι ο Παράδεισος, δεν είναι κάτι άλλο. Ο Παράδεισος είναι η Αγία Τριάδα. Πας στον Παράδεισο, ίσον πας στην αγκαλιά της Αγίας Τριάδος. Ζεις τη ζωή του Θεού, εν το φωτί, εν τη ζωή, εν τη αληθεία. Του προσέξατε τι είπε στη Σαμαρίτιδα, κάπου εκεί το είπε. Όχι, ναι, στο διάλογο που είχε, στο τέλος λέει, «Πνεύμα ο Θεός και εμπνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν». Λέει, είναι Πνεύμα ο Θεός, λατρεύεται πνευματικά, όχι με τον εγκέφαλο, προσέξτε το αυτό, και ο εγκέφαλος χρειάζεται. Αλλιώς δεν το έχει δώσει ο Θεός. Από εκεί θα ξεκινήσει για να πας στην πνευματική λατρεία του Θεού. Και εν πνεύματι λέει, πνευματικά, ολόκληρο το είναι. Σώμα, ψυχή, πνεύμα. Αυτά τα τρία μαζί, σώμα, ψυχή, πνεύμα, λατρεύουν τον Θεό. Πώς όμως λατρεύεται και από τους αιρετικούς? Αλλά δεν είναι αληθεία. Εκεί ο Θεός είναι μακριά. Θέλω να καταλάβει ένα πράγμα. Αίρεση η λέξη αυτή που ακούμε, σημαίνει επιλογή. Τι επιλογή που έχω κάνει εγώ με τη λογική μου σχετικά με τη λειτουργία του Θεού? Όχι επιλογή που θέλει ο Θεός ο ίδιος, η Εκκλησία που ίδρυσε ο Θεός. Οι Απόστολοι είναι η πρώτη Εκκλησία. Η διάδοχή τους είναι η συνέχεια της Εκκλησίας. Και μέχρι σήμερα εμείς είμαστε Εκκλησία, η Αποστολική που λέμε, εις μία Αγία Καθολική, ανήκουμε σε την Εκκλησία, όχι την Παπική, όχι, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Θέλω να κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε με το είναι μας, όχι απλώς με το λογική μας, ότι εμείς με ήττα, εμείς δηλαδή, τέκνα Θεού εσμέν. Είμαστε παιδιά του Θεού. Και είμαστε παιδιά του Θεού, εάν, λέει ο Ιάννης ο Ευαγγελιστής, εν το φωτί περιπατώμεν, αν περπατάμε μέσα στο φως του Ευαγγελίου, στο φως της αληθινής γνώσεως, της αληθινής γνώσεως. Άρα
Άρα, ζούμε, περπατάμε, αναπνέουμε, κινούμεθα με βάση τη Θεία Χάρη. Θα φέρω άλλη μια φορά, θα το πω πολλές φορές ακόμη, γιατί έτσι είναι, το παράδειγμα του Ρακοβαλή, του φυσικού εκείνου επιστήμονος που τον παρότριναν από το Κοτλουμούσι, το μοναστήρι το Αγιορείτικο, η μοναχή, επειδή ήταν αντιρρησίας γύρω από τα θεία, πήγαινε να δεις και τον γέροντα Παΐσιο, το Ρινό Άγιο. Πρόβαλε αντίρρηση, γιατί μόνο δια της λογικής οδού έβρισκε σε εισαγωγικά την ανάπαυσή του. Έτσι πίστευε. Ξέρετε, είναι το άλοθη, είναι αυτό. Θα το εξηγήσω, τι σημαίνει άλοθη. Για να ζήσω τη ζωούλα μου με βάση τα ένστικτά μου, να τρώω, να πίνω, να διασκεδάζω, να χορεύω, να κάνω τι μ' αρέσει, να αρνούμε, πρέπει να λέω η Εκκλησία δεν πάει καλά. Ό,τι πιστεύουν αυτοί που πάνε στην Εκκλησία είναι μικρής διανοητικής ικανότητας. Οι επιστήμονες δεν πιστεύουν. Η λογική είναι αυτή, βλέπετε, έτσι. Και όλα αυτά για να κάνω αυτό που θέλω, να πιστεύω και να νομίζω ότι ζω εν ελευθερία. Έτσι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Πήγαινε βρε, του λένε. Από περίεργεια και αυτός κατεβαίνει στον Άγιο Παΐσιο. Και το μόνο του τον είδε, τον περίμενε μάλλον, γιατί ο Άγιος Παΐσιος βρισκόταν παντού, όσο ο Θεός του τον καθοδηγούσε, το πω έτσι. Ήξερε τα πήγαινε και του λέει πάρ' το κλειδί και άνοιξε. Και ανέβηκε. Όταν λέει τον κοίταξε από κάτω, ήταν ανεβασμένο σε ένα μπαλκονάκι ξύλινο, εξέπεμπε λαμπρό φως ηλίου εκτυφλωτικό, λέει αυτός ο επιστήμονας ο Ρακοβαλής. Από τη στιγμή εκείνη, λέει, κατέθεσα τα όπλα. Είπα, όποιος θέλει να το βρει στο τάμπλετ, Ρακοβαλής. Έχει κάνει ομιλίες πολλές. Του καλούν εδώ στο εξωτερικό παντού. Αυτόν τον πρώην λεγόμενο αδιάφορο. Να μην πω άθεο, αδιάφορο. Παντού, Μητροπόλης, εξωτερικό πάει. Και λέει ότι είδα ένα λαμπρό θέαμα. Πέρα ο Ραβίνος, πέρα οι άλλες γνώσεις, γιατί κατάλαβα ότι κουμαντάρει τα θεία ο Χριστός. Η συνέχεια είναι ότι κάποια φορά που του, εκεί θέλω να καταλήξω, να καταλάβουμε, κάποια φορά που το κουβαλούσε, αρχάριος ήταν γύρω από το πιστεύω, που τον είχε καλέσει ο Άγιος Παΐσιος με τον τρόπο του, και τον πήγαινε από το όρος σε ένα μοναστήρι έξω με τα αυτοκίνητά του. Εγώ όταν το άκουσα να το λέει ο ίδιος, γέροντα τον ρωτάει, πώς είναι ο Θεός. Μόλις το άκουσα είπα, κοίταξε ανόητη ερώτηση. Περιγράφεται. Λέει, μόλις είπα αυτό, ο γέροντας δευτερόλεπτα το κεφάλι του έσκυψε κάτω, προσευχήθηκε και αγνάντεψα όλη τη κτήση που ήταν μπροστά μου να τη χαϊδεύει το πνεύμα του Άγιο. Αυτά είναι στιγμές δευτερολέπτων. Κατάλαβα ότι ό,τι υπάρχει, ό,τι ζει, ζει χάρη στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι η ζωή του κόσμου. Το Άγιο Πνεύμα είναι η ζωή του κόσμου. Δεν έχεις αυτό, δεν κάνεις τίποτα. Γι' αυτό και μια φορά ο Παΐσιος
ερχόμαστε λίγο πάλι εδώ, λέει, ερχόταν, λέει, μια γυναίκα για να τον δει. Και δεν ξέρω ποιος ήταν δίπλα του, είδε να σκύβει για σπαίσει, φυλάει το χέρι της γυναίκας. Γέροντα, του λέει, φυλάς το χέρι της γυναίκας, μα είδα ότι έχει Άγιο Πνεύμα επάνω της. Να μην σκύψω, είδε. Αυτά πιάνονται. Επαναλαμβάνω, καμία, μα καμία, απολύτως φυσική, να την πω έτσι, ανθρώπινη λογική, δεν θα μπορέσει ποτέ να καταλάβει τα θεία. Πρέπει να έχει δεκανίκιατάκι. Όπως εσύ που περπατάς τώρα, πριν δεκανίκια, αυτό το είπα. Δεκανίκια. Και δεκανίκια είναι υποστηρίγματα Αγίου Πνεύματος. Πνευματικά. Πνευματικά Αγίου Πνεύματος. Τώρα, κοιτάξτε, δείτε κάτι. Όσα κι αν γνωρίσουμε, όσα κι αν γνωρίσουμε, είτε τα θεία δεν τελειώνουν, αλλά από τις γνώσεις της ανθρώπινες μπορεί να γίνουν πάνσοφοι. Τελειώνει κάποτε η γνώση. Τελειώνει. Ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής. Και αυτή η γνώση χωρίς αγάπη δεν λέει τίποτα. Η γνώση χωρίς να αγαπάς, θεία γνώση να έχεις. Εκεί πάω τώρα. Αφήνω την κοσμική γνώση. Αποκτάω θεία γνώση. Μου λείπει η αγάπη στον συνάνθρωπο. Τερμάτισε, άχρηστη είναι η θεία γνώση. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Όχι. Γιατί η αγάπη είναι εκείνη που είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπεστη. Είναι σαν να αργήσε το Θεό της αγάπης. Το συνάνθρωπος. Ο λαός λέει ένα πολύ ωραίο. Είδες το συνάνθρωπό σου, είδες το Θεό σου. Είδατε τα ταύτιση που κάνει. Είδες το συνάνθρωπό σου με αγάπη, είδες το Θεό σου. Αφού λέει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα. Η πίστη χρειάζεται τώρα που ζούμε. Γιατί άμα φύγω και πάω στο Θεό, δεν μου χρειάζεται. Αυτό που πιστεύω θα το δω. Πιστεύεις εκείνο που δεν βλέπεις και το περιμένεις. Ελπείς και το ελπίζεις πάλι. Αυτά τα δύο τελειώνουν την ώρα που ο Αρχάγγελος μακάρι ή Άγγελος, Αρχάγγελος είναι, θα έρθει να πει ήρθα να σε πάρω, εκεί τελειώνει η πίστη και η ελπίς. Η αγάπη όμως ποτέ, ποτέ, ποτέ. Γι' αυτό το ωραίο το Ευαγγέλιο την περασμένη φορά ήταν που είπε για την αγάπη, όχι για τη συγγνώμη. Συγγνώμη, είπε, λέει, να αφήνετε τα παραπτώματα στους αδελφούς σας. Αυτό σημαίνει αγάπη. Όπως ο πατέρας ο ουράνιος, αφήνετε δικά σας. Έτσι δεν λέει. Αυτό σημαίνει αγάπη. Εάν μη αφήνετε, ουδέ ο πατήρ ουράνιος θα αφήσει. Άκουγα τον Άγιο Εφραίμ Αριζόνας. Μια ομιλία πάνω στο συγγνώμη, μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Για έναν μοναχό που δεν συγχωρούσε. Και του λέει ο γέροντας, έλα παιδί μου να κάνουμε προσδέθημα, ποιος Άγιος είναι αυτός, της ερήμου, που του λέει, έλα παιδί μου να κάνουμε προσευχή στον Θεό, να δούμε τι θα μας πει. Δεν έδινε συγγνώμη, δεν έδινε συγγνώμη ο μοναχός. Και ο γέροντας του λέει, να προσευχηθούμε, να θα μας πει ο Θεός. Και αρχίζει την προσευχή και λέει ο γέροντας, και μη συγχωρείς τα αμαρτήματά μας. Όπως και εμείς δεν συγχωρούμε τα λόγια. Γέροντα, δεν λέει στον πατέρι μου. Μα αυτό κάνει εσύ, παιδί μου. Δεν επιτρέπει να πούμε και άφεση μην τη στιγμή που εσύ δεν συγχωρείς. Θα πούμε μη συγχωρείς Θεέ μου. Χωρίς συγγνώμη, χωρίς αγάπη, καμία θεία γνώση δεν περνάει μέσα μας. Εγκέφαλο ναι, καρδιά όχι. Εγκέφαλο ναι, θα μείνει στο εγκέφαλο. Και θα λες όπως λέω τόσο πολύ.
Εγώ δεν έκανα τίποτα, εγώ αγαπάω, εγώ κάνω. Αυτά τα τριμμένα που λένε πολλοί. Η Θεία Γνώση είναι τριβή. Λέει, ποια τριβή, της μούρης μας κάτω. Να τρίψουμε τη μούρη κάτω, όταν ο άλλος κάτι μας λέει, όταν χρειάζεται να ταπεινωθούμε, τότε είναι έρχεται η Θεία Γνώση. Και μου κάνει εντύπωση, το έχω πει πολλές φορές, το έχω και τώρα εδώ. Γιατί δεν υπάρχει γνώση ούτε εν ουρανό ούτε επί γης, χωρίς πάθημα. Χωρίς πάθημα, μάθημα δεν γίνεται. Γνώση δηλαδή. Λέει, ο παθόν είναι και μαθόν. Ο Απόστολος Παύλος λέει, και ο Κύριος μας, όπως τα ακούτε, έπαθε, όχι έμαθε, και ο Κύριος μας έμαθε σαν άνθρωπος, προσέξτε το, δεν μιλάμε για Θεός, είναι πάσοφος. Έμαθε ο Κύριος, δύο μικρές λεξούλες, αφών, αφών, από εκείνα που έπαθε. Έπαθε, σταυρώθηκε, έμαθε. Δεν έπαθες, δεν έμαθες. Δεν χτύπησε το κεφάλι σου, δεν έπαρες γνώση, πώς θα το κάνουμε και το πράγμα. Έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Βρέστε πεδίο γνώσεως που να μην έχει εμπόδια, προβλήματα που να μην σπάσει το κεφάλι σου να παιδευτείς για να σου έρθει η γνώση. Δεν γίνεται. Για τα θεία να μην χρειάζεται λίγο παραπάνω θυσία, πώς το κάνουμε δηλαδή. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως. Κολυβή, πώς το λένε, δαχτυλίδα θα ρίξεις, δαχτυλίδα θα πάρεις με νερό. Κουβαδάκι θα ρίξεις, κουβαδάκι θα πάρεις. Βαρέλι, βαρέλι θα πάρεις. Οι γνώσεις που δημιουργεί τη μάθηση χρειάζεται και πάθημα. Λέει, γιατί να νηστεύω, παράδειγμα. Τι χρειάζεται, λέει, νηστεία. Είναι σε και αυτό που μου είπε κάποιος. Λέει, Κώστα, συζήτησα με έναν κύριο προηγουμένως και μου είπε άραγε, άραγε, προσέξτε το καλά, υπάρχει Θεός. Αυτό τι φανερώνει, Σταύρο, άμα κάνεις τέτοιο ερώτημα, πες το καθαρά. Αμφιβολία. Ότι. Προβληματισμό. Όχι, δεν πιστεύει, άραγε, ερώτημα είναι. Έχει αμφιβολία μέσα. Προβληματισμό έχει. Ναι, προβληματισμό. Εκεί δεν υπάρχει Θεός. Και του λέω, καλά δεν σου είπε ρε παιδί μου ο άνθρωπος. Παραξενεύτηκε. Γιατί του είπα, καλά σου είπε με ερωτηματικό και δείχνει ότι δεν υπάρχει Θεός. Αυτό δεν δείχνει, ναι μου λέει. Άμα ρωτούσες έναν άλλον που έχει ενασχόληση γύρω από τα θεία, με βιβλία, με νηστείες, με αγρυπνίες, με προσευχές, έναν Άγιο, μόνο η παρουσία του θα σου φανερώσει ότι υπάρχει Θεός. Το καταλάβατε, πάει ανάλογα με εκείνο που ζεις. Εκείνος ποτέ δεν ασχολήθηκε με τον Θεό, άραγε υπάρχει Θεός. Ο άλλος που ασχολείται μια ζωή με τον Θεό, δεν θα σου πει ποτέ αυτή την κουβέντα. Η παρουσία του μαρτυρεί Θεό. Η παρουσία του. Άρα να προσέξουμε. Οι απορίες γύρω από τα θεία, οι αγνές είναι χρήσιμες, αλλά γύρω από την άποψη, την ύπαρξη του Θεού και ό,τι έχει σχέση με αυτό, είναι για λογική που έχει σαν τροφή μόνο τα γήινα. Μόνο τα γήινα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι το πνεύμα της σαρκός, το πνεύμα της σαρκός, λέει, προσέξτε το, το συναντήσει. Αυτό τη συναντήσει, το πνεύμα της σαρκός. Το λέει, καθαρά το λέει. Και εννοεί το νου που ασχολείται μόνο με τη σάρκα. Με τη γη, με την ύλη. Για τη σάρκα μιλάει. Και υπάρχει και το άλλο που ομιλεί περί τα θεία. Λέει, γι' αυτό λέει, δεν έχει καμία σχέση το ένα θείο πνεύμα με το άλλο πνεύμα της σάρκος. Γι' αυτό μην αγαπάτε. Ταύτα με αντίκειται αλλήλως.
Γι' αυτό λέει ότι, το λέει αλλιώς, η μέ σάρκα απαιτεί την ύλη, το δε πνεύμα απαιτεί το πνεύμα, το θείο και το άγιο. Πώς θα το λέγουμε. Μόνο έτσι. Τι ώρα έχουμε και να πούμε και καμιά απορία, άμα μας περισσεύει ο χρόνος. Τελειώσαμε. Κανείς θα πει κάτι θέλει. Το θέμα μας λοιπόν είναι ο αχώρητος Θεός. Δεν χωρίς τη λογική. Παρά μόνο να αποκαλύπτεται. Ο αχώρητος Θεός. Δεν χωρίς τη λογική. Όποιος επιχειρήσει με τη λογική θα στραβώσει. Τελείωσε. Είναι καθαρά πράγματα. Γι' αυτό αποδέχομαι ότι αποκαλύπτει ο Θεός δια των Αποστόλων και των Αγίων. Και δια της Εκκλησίας Του. Η Εκκλησία είναι, όπως λένε οι πατέρες, κυβωτός. Κυβωτός σωτηρίας. Εκεί θα σταθούμε, πουθενά άλλο. Εντάξει. Ωραία. Την άλλη Δευτέρα πάλι στο αυτό, προσευχή και να πάμε στο καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον καλό γείτονα που μας ήρθε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών που ενείς ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούς σου, δώσει ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσκε ημάς του ακόμη του Θεού. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Χριστός ημάς. Αμήν.